Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχει ενδιαφέρον σίγουρα η συζήτηση που γίνεται σήμερα εδώ. Ακριβώς γιατί σε μια περίοδο της ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήματος που βρισκόμαστε αναμφισβήτητα, όπου συνολικά οι σχέσεις μεταξύ κρατών και το εμπόριο είναι διεθνοποιημένο, χρειάζεται να υπάρχουν και κανόνες οι οποίοι θα προασπίζουν το πώς οι Έλληνες παραγωγοί, κυρίως κατά την άποψή μας οι μικροί παραγωγοί, οι οποίοι εκτίθενται, εμπορεύονται τα προϊόντα τους και προσφορές του εξωτερικού, θα έχουν τους ανάλογους κανόνες για να προστατεύουν τα δικά τους συμφέροντα, κυρίως σε μια περίοδο όπου λόγω των εξελίξεων που έχουμε δει, αποτέλεσμα της καπιταλιστικής κρίσης του 8-9-10, ένα πολύ μεγάλο τμήμα των μικρομεσαίων αγροτών, των μικρών παραγωγών, γιατί οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι οποίοι διαχειρίζονται μια σειρά από κλάδους της παραγωγής, δεν είχαν ποτέ πρόβλημα όσον αφορά το εξωτερικό του εμπόριο και τη θωράκιση των συμφερόντων του, να πραγματικά να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Και το ΚΚΕ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλές φορές έχει ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα της προστασίας των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μικρών παραγωγών, των μικρομεσαίων αγροτών κτλ. Βεβαίως, νομίζω ότι χρειάζεται σήμερα, για να μην μπλέξουμε πολύ στις τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες πρέπει να τις παρακολουθούμε, γιατί δείχνουν, αν θέλετε, την τάση, το πώς εξελίσσονται οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, και αυτό έχει αξία για να καταλαβαίνεις τη μεγάλη εικόνα προς το που κινείται το πράγμα. Οι συμφωνίες ακριβώς είναι ένας στιγμιαίος συμβιβασμός ο οποίος επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών. Γι' αυτό και πάρα πολλές συμφωνίες στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς χρειάζονται δεκάδες χρόνων διαπραγματεύσεων έτσι ώστε να μπορείς να καταφύγεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Βεβαίως αυτές οι συμφωνίες. Να κάνω μια παρένθεση. Θα ήταν διαφορετικό, για παράδειγμα, αν δεν υπήρχαν εγγυημένες ή το να μην υπάρχουν δασμοί, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο όπως η σημερινή, όπου εκφράζεται και μέσα στην Ένωση συνολικά μια σοβαρή, χοντρή αντιπαράθεση μεταξύ βασικών τμήματων κρατών του σκληρού της πυρήνα, όπως είναι η Γαλλία, και με τη Γερμανία, η οποία εκφράζεται βέβαια σε άλλα σημεία. Γιατί, για παράδειγμα, και το βέτο για τη διεύρυνση που έβαλε η Γαλλία και κάποιες άλλες χώρες έχουν και εμπορικές προεκτάσεις, με την έννοια ότι η Γερμανία έχει καταφέρει γρηγορότερα να μπει σε αυτές τις αγορές και θα έχει μεγαλύτερο κομμάτι της μερίδας του λέοντος όταν πια θα αναπτυχθεί η αγορά. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι, μπορείς εσύ να βάλεις κανόνες σε αυτές τις συμφωνίες, μπορείς να βάλεις κανόνες που θα τηρούνται? Ήδη από προηγούμενα χρόνια, πριν συζητήσουμε για τα τωρινά, φαίνεται ότι ο μόνος κανόνας τον οποίο ακολουθούν τα καπιταλιστικά κράτη είναι η μεγιστοποίηση του καπιταλιστικού κέρδους των δικών τους μονοπωλίων. Αυτό καθορίζει συνολικά τις σχέσεις και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, πριν επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένους δασμούς και κυρώσεις στην Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατέβαλαν ποτέ τα χρωστούμενα σε αυτά που χρωστούν στην Κίνα από ομόλογα τα οποία η Κίνα κρατάει στα χέρια της ύψους πολλών 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Άρα λοιπόν είναι τουλάχιστον περίεργο να προσπαθούμε να καθορίσουμε μια σειρά τέτοιους κανόνες στις εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες για παράδειγμα θα σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα στις χώρες στις οποίες παράγεται ένα προϊόν, τη στιγμή που μέσα στη δική μας χώρα και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την τωρινή κυβέρνηση που συνεχίζει την ίδια ρότα, τα εργασιακά δικαιώματα σε μια σειρά κλάδους, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το δικαίωμα του να μπορούν οι εργαζόμενοι να οργανώνονται, να παλεύουν, να έχουν απαιτήσεις, το πώς θα καθορίζεται ακόμη, αν θέλετε, και ο μισθός ο οποίος θα παίρνουν, ξεφεύγουν από την πάλη των εργαζομένων, από τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Κατά την άποψή μας, το βασικό χαρακτηριστικό σε αυτή την περίοδο δεν είναι οι συμφωνίες οι οποίες θα συγκροτούνται, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό είναι η όξυνση ακριβώς των αντιπαραθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνας, άλλων κέντρων ή αξώνων οι οποίοι μπορεί να συγκροτούνται, ακριβώς πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Ποιο είναι αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο? Είναι ότι η διεθνής καπιταλιστική οικονομία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει στροφές, δεν μπορεί να αναπτυχθεί, κρατιέται σε πολύ χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. Και αυτό θα συνεχίσει να δημιουργεί φαινόμενα όπως αυτά τα οποία βλέπουμε και έχουμε στη διάθεσή μας και μπορούμε καλύτερα σήμερα να τα εξετάσουμε, όπως είναι για παράδειγμα η εμπορική πόλεμη, που είναι, αν θέλετε, ένα ακόμα βήμα πιο πάνω στην κλιμάκωση των οξυμένων αντιπαραθέσεων μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κέντρων που ανέφερα και πριν, οι οποίοι θα δημιουργούν όλο και περισσότερο φαινόμενα όπως, επί παραδείγματι, οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα σε σχέση με την Airbus που περιγράφηκαν πριν, οι οποίες όμως κυρώσεις, όπως πάντα, στα πλαίσια αυτών των συμμαχιών και των συμφωνιών, έρχονται να πληρωθούν από τους ίδιους, οι οποίοι την πληρώνουν πάντα.
Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί σήμερα να πανηγυρίζει η κυβέρνηση για το γεγονός ότι εξαιρέθηκε, ας πούμε, το ελληνικό λάδι. Όμως μένουν πάρα πολλά, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολλά άλλα ελληνικά προϊόντα μέσα στις λίστες, τις δασμολογικές, ενός λαού και ενός τμήματος των μικρών αγροτών, οι οποίοι ήδη είναι χτυπημένοι από προηγούμενες κυρώσεις, όπως για παράδειγμα από το εμπάργο με τη Ρωσία. Αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι συνολικά η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η οποία οδηγεί σε σύναψη ισχυρών σχέσεων με άλλες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τρίτες χώρες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο διατάφτα και στο προκείμενο δεν έρχεται να πιστωθεί στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός πάντα είναι στην πλευρά που πληρώνει. Είτε μιλάμε για το πώς η συμφωνία, η εταιρική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάζει την τουρκική επιθετικότητα, η οποία είναι ξανά σε έξαρση τώρα, είτε μιλάμε για το πώς η Ελλάδα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα των μικρών αγροτών και του ελληνικού λαού, όπως αυτό αποδεικνύουν οι δασμοί που επιβάλλονται, είτε βεβαίως με το να κόβει, να δημιουργεί προβλήματα στο άλλες τρίτες χώρες να επενδύουν στην Ελλάδα ή η Ελλάδα να προχωρά σε συμφωνίες αμοιβαίου ωφέλους, κοινές εποφελείς συμφωνίες με τρίτες χώρες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο είναι εκ των προτέρων αντιλαϊκό και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επεκταθώ άλλο, το έχουμε περιγράψει πάρα πολλές φορές. Θα βάλω εδώ μια τελεία. Θέλω να πούμε ότι μας ανησυχούν πάρα πολύ οι συνέπειες που θα έχουν οι εμπορικοί πόλεμοι όπως αυτοί κλιμακώνονται. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα. Η άποψή μας είναι γνωστή και κατατεθειμένη και σε αυτή την Επιτροπή και συνολικά στην Ελληνική Βουλή, ότι στα πλαίσια μιας άλλης, άλλου τύπου σχεδιασμού της οικονομίας και της κοινωνίας, όπου τα μέσα παραγωγής πραγματικά θα είναι στα χέρια του ελληνικού λαού, έτσι ώστε θα μπορεί να καθορίσει την παραγωγή, την οικονομία, την κοινωνία, σε αυτό το πλαίσιο, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις λοιπές υπηρεσίες μαγείας, θα μπορείς να έχεις και συμφωνίες κοινού ωφέλους, πολύ περισσότερες και με τρίτες χώρες, όχι μόνο με αυτές που σε πιέζουν, γιατί σωστά βρισκόμαστε σε συμπληγάδες, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.